Και επειδή ήδη δήμοι δέχονται τις ορδές, οι οποίες είναι νησιά, αντιλαμβάνεστε ότι εμείς δεν έχουμε δει καμία κίνηση μέχρι σήμερα. Εάν θέλετε, η πρώτη συνεδρίαση που εμείς αντιληφθήκαμε ότι πρέπει άμεσα να πάρουμε κάποια μέτρα, δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός, δεν υπήρξε καμία ειδοποίηση μέχρι σήμερα και δεν υπήρξε τίποτα το οποίο να λέει άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, δήμοι, δήμαρχοι, κάνουμε αυτό το σχεδιασμό για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα το εθνικό. Άρα λοιπόν, εμείς δεν λέμε ότι είναι κακό, είναι ότι πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός. Σχεδιασμός μέχρι σήμερα. Πώς αλλιώς θα γίνει? Ναι, αλλά ποιος? Γιατί άμα αυτή η κυβέρνηση το επιβάλλει, θα πείτε: Α, δεν μας ρώτησε κανείς αυτό. Πώς σας φαίνεται εσάς να μιλούν για εσάς χωρίς εσάς? Ναι, γι' αυτό δεν κάνετε συνεδρίαση επομένως. Ναι, αλλά κάνουμε εμείς συνεδρίαση. Και εμείς χαιρόμαστε που μέσα από αυτή την έκτακτη συνεδρίαση. Δεν είχαμε να συζητήσουμε καμία ειδοποίηση, κανένα κέλευμα για τίποτα. Εσείς στο Μαρούσι, επειδή είστε και δήμαρχος Αμαρουσίου, πέρα από πρόεδρος ΣΚΕΔΕ, στο Μαρούσι έχετε τέτοιους χώρους που μπορείτε να υποδείξετε στην κυβέρνηση αν σας ζητηθεί? Βάλουμε στο Μόλ, έχει χώρο. Κοιτάξτε, καταρχήν εγώ να το πω διαφορετικά. Εσάς δεν σας προβληματίζει αν ο προθάλαμος που λέγεται Ελλάδα μέσα από ένα ευρωπαϊκό σχεδιασμό δεν θα πάνε να προωθηθούν κάπου αντίστοιχα ανάλογα τον πληθυσμό που έχουν οι άλλες χώρες της Ευρώπης ή εν διάφορη περιπτώσει ανάλογα με το ΑΕΠ? Δεν είναι κάτι που γίνεται αύριο. Βεβαίως. Θα το θέσει η κυβέρνηση στη Σύνοδο Κορυφής μεθαύριο. Αυτό ακόμα και προηγούμενο. Δεν είναι μόνο σημερινό. Δεν είναι σημερινό όμως. Λοιπόν, το δεύτερο, βεβαίως, να δούμε ο καθένας ανάλογα τις δυνάμεις και τις δυνατότητες που έχει μέσα από ένα σχεδιασμό, επαναλαμβάνω, διότι βεβαίως, και το ξέρετε, το κοινωνικό ιατρείο που μέχρι τώρα είχαμε και έχουμε, στόχο είχε να εμβολιάσει τα παιδιά, να μπορέσει να θεραπεύσει ασθενείς, οι οποίοι ήταν ευπαθείς ομάδες κατά τον κύριο λόγο. Όταν αυτό πολλαπλασιαστεί, σημαίνει ότι πρέπει να δεις ότι το κράτος, το κελπνόεμ προκειμένου, το Υπουργείο Υγείας, έχει έναν αντίστοιχο σχεδιασμό, ώστε το παιδάκι που έπαιζε μέχρι χθες έξω ή ήταν εν διάρκεια περιπτώσει σε ένα στάδιο που ενδεχομένως να πάνε κάποιοι να το καταλάβουν, αύριο δεν θα πάει εκεί ο μετανάστης. Θα πάει κάπου αλλού, το οποίο έχουμε βρει. Και όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Λυριτζής, μέσα από την καταγραφή του θα γίνει και μία διαδικασία για να υποστήριξη. Επειδή όμως το πρόβλημα είναι πιεστικό και άμεσο, αυτός είναι ο σχεδιασμός που θα γίνει την επόμενη μέρα. Επειδή δεν προλαβαίνει, προφανώς η κυβέρνηση να τον κάνει αύριο το πρωί, φαντάζομαι ότι θα σας ζητηθούν έτοιμες δομές. Έχετε, ας πούμε, δομές έτοιμες σε περίπτωση κρύου, που πάνε οι άνθρωποι όταν κρυώνουν. Βρέχει, χαλάει ο κόσμος, έχουμε χιόνια. Θα τους δώσετε αυτούς τους χώρους? Νομίζω ότι αυτό θα ζητήσει σε πρώτη φάση η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, δεν μας έχει ζητήσει τίποτα. Κάνουμε μια έκτακτη συνεδρίαση για να αντιμετωπίσουμε κυρίως τους χώρους υποδοχής των νησιών μας, διότι η Ελλάδα δεν είναι η Δήμη της Αθήνας μόνο. Αλλά από εκεί και πέρα να δούμε και ένα ζήτημα που ήδη αντιμετωπίζει ο Δήμος Αθηνών. Έχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα για την κοινωνία των κυρίων. Δεν μπορεί να αντέξει άλλους 500. Βεβαίως. Θυμόσαστε τις εικόνες στην ΚΟ που ήταν 200 άτομα. Στην ΚΟ ήταν 150. Δεν γίνεται. Όταν η Δήμαρχος Στήλου μας έπαιρνε τηλέφωνο ότι δεν έχει γιατρό για τους κατοίκους της, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν 500 άτομα μετανάστες και είχαμε και το έμπολα. Δεν είχε κανείς πώς θα το αντιμετωπίσει αν υπάρξει πρόβλημα για τους κατοίκους. Άρα εδώ είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, το οποίο βεβαίως όλοι να βοηθήσουμε. Ευτυχώς ο έμπολα αφορούσε, κύριε Δήμαρχε, άλλη Ήπειρο. Όχι άλλη χώρα. Άλλη ο έμπολα που αναφέρατε αφορούσε άλλη Ήπειρο. Ναι, το ξέρετε εσείς. Ούτε καν άλλη χώρα. Οι κάτοικοι το ξέρουν, ναι. Και αν αυτή τη στιγμή. Το ξέρουν και οι κάτοικοι. Αν ακούνε εσά και λέτε έμπολα, βέβαια θα του πούνε δεύτερες σκέψεις. Επειδή εμείς καθόμαστε πολύ όμορφα σε έναν ωραίο χώρο και εσείς ωραίο σπίτι. Και οι άλλοι πρέπει να είναι ότι σε ένα νησί που δεν έχει το φάρμακό του, δεν έχει τον γιατρό του και ξαφνικά βλέπει το και κάποιους μετανάστες. Το τελευταίο που θέλει είναι εσάς να του λέτε για έμπολα λοιπόν. Εγώ είπα για έμπολα. Ναι, είπατε έμπολα πριν από λίγο και σας λέω, ούτε καν η ίδια Ήπειρος δεν ήταν. Κοιτάξτε, έχουμε πολλούς τρόπους να τσακωθούμε. Για μην τσακωθείτε, δεν είναι ίδια Ήπειρος. Τουλάχιστον να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Όταν υπήρξε, δεν ξέρω αν έχετε κάνει εσείς καρτογράφηση που υπήρχε ο έμπολα και πόσοι πεθάνανε σε όλες τις Ηπείρους, αλλά εν διάφορη περιπτώσει, ας μην μιλήσετε εσείς για ιατρικά, γιατί εν διάφορη περιπτώσει δεν νομίζω εσείς ότι είναι. Μα αφού εσάς που είσαστε γιατρός και πέσατε έξω ακόμα και στην Ήπειρο, λέω. Αυτοί οι αχαρτογράφητοι μετανάστες οι οποίοι βρίσκονται απέναντι, δεν ξέρετε από πού ακριβώς βρίσκονται. Εγώ δεν το ξέρω. Αν το ξέρετε εσείς, μπορεί να το ξέρετε. Και από εκεί και πέρα, εμπολά δεν ήταν μέσα σε ένα στενό περιβάλλοντα χώρο.
υπήρξε σε αρκετές Ηπείρους και σε αρκετές χώρες και αρκετοί θάνατοι υπήρξαν. Το έφερα όμως ως ένα ακραίο παράδειγμα. Όταν έχουμε όλα αυτά τα μηνύματα και όταν αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ούτε καν την ασθένεια μέσα από έναν γιατρό, γιατί δεν έχουμε αγροτικούς γιατρούς για χι λόγους, ας μην το αναλύσουμε σήμερα. Όταν λοιπόν υπάρξει και το μεταναστευτικό και δεν υπάρχει μια στρατηγική συγκεκριμένη για πόσο διάστημα, σε ποιους χώρους υποδοχής, με ποιο τρόπο θα σιτίζονται, με ποιο τρόπο θα αντίδονται, προφανώς. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν επιχειρείται να γίνει αυτό. Αυτό αφορά στο γενικό συνδυασμό. Αυτό που λέει ο Δημήτρης και ο Βασίλης είναι το εξής. Υπάρχει διάθεση και αν υπάρχει διάθεση, φαντάζομαι ότι υπάρχει από τους δημάρχους. Να το σπρώξουμε, πάει παραδίπλα. Υπάρχουν και χώροι. Μισό λεπτό, παιδιά. Υπάρχουν και χώροι. Α, εφόσον υπάρχει διάθεση, να φιλοξενηθούν έστω και προσωρινώς αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό ρωτούν. Όχι, θα σου πει. Ο Δημήτρης και ο Βασίλης. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι για να απαντήσω σε και εσύ να απαντήσει συνολικά. Έστω λοιπόν ότι ένας Δήμος, δεν λέω Δήμος Αμαρουσίου, για καλά, αλλά επειδή έχουμε τον Δήμαρχο εδώ, κάνει μια καταγραφή και πει ότι στην πόλη μας εμείς έχουμε 500 σπίτια τα οποία είναι ξενίκιαστα. Στην περίπτωση που τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία η προηγούμενη κυβέρνηση δεν τα τράβαγε για την φιλοξενία του κόσμου αυτού, πάνε ως επιδότηση ενοικίου, προκειμένου διότι είναι και λάθος αντίληψη να θεωρούμε ότι επειδή είναι πρόσφυγες οι άνθρωποι, πρέπει να τους πάρουμε όλους μαζί, κατά εκατοντάδες και κατά χιλιάδες, να δουν στον ίδιο χώρο. Είναι πρόσφυγες οι οποίοι αποτελούνται από οικογένειες. Δηλαδή, αν πάρουμε, έχεις εσύ τρία παιδιά, άλλα δύο εσύ, άλλα δύο εγώ και άλλα πέντε, δεν είμαστε μια ομάδα 50 ατόμων. Είμαστε πέντε οικογένειες. Μπορούμε να μείνουμε σε πέντε σπίτια. Είναι διατεθειμένα. Ναι, για πρόσφυγες. Αυτή τη στιγμή το ζήτημα είναι. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Ναι, μην με διακόψει όμω. Μισό λεπτό για να διακόψει. Ποιο θα πει να μιλήσει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία. Διότι αυτή τη στιγμή το ζήτημα είναι ότι στην Ελλάδα έρχεται κόσμο. Ο οποίο έρχεται από περιοχέ. Είναι κεντρική απόφαση. Δηλαδή ο Δήμαρχο αποφάσισε για το σπίτι το δικό μου να το δίνω στο Μαρούσι. Πώ θα είναι κεντρική απόφαση. Αυτά δεν γίνονται μόνο αν πάμε στη Σοβιετία. Δεν θα γίνουμε Σοβιετική Ένωση. Όπου θα κρατικοποιήσει ο Δήμος τα σπίτια των ανθρώπων και θα τα διαθέσει μετανάστες. Όχι, αλλά εγώ να του πεις για δομές δικές του που έχει ο Δήμαρχος, αν τις διαθέτει, να σου πει ναι ή όχι. Τώρα να του πεις για τα 500 χιλιάδες σπίτια που έχουν διαθέσει. Θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς τους δημότες του και να πει παιδιά, όσοι έχετε σπίτια. Θέλετε να γίνει αυτό. Τα οποία θέλετε με ευθύνη του Δήμου και του κράτους να νοικιαστούν. Απαντήστε κύριε Δήμαρχε. Γιατί έχουμε και άλλο Δήμαρχο τώρα. Λοιπόν, για άλλο θέμα. Καταρχήν να πω το εξή. Ότι εδώ δεν θα πάμε να ζυγίσουμε ποιο έχει τα μεγαλύτερα ανθρωπιστικά. Όχι, ρε παιδιά, δεν συζητάμε βάσει αυτό τώρα. Εδώ λοιπόν συζητάμε για ένα εθνικό ζήτημα. Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε όταν δούμε μια σοβαρή εθνική προσπάθεια με αρχή, μέση και τέλος. Εδώ τι έχουμε λοιπόν. Έχουμε κάποιους μετανάστες, οποίους θα τους κρατήσουμε επί σειρά ετών. Έχουμε κάποιους οποίους θα τους μετουσιώσουμε μέσα στην κοινωνία μας. Έχουμε κάποιο σχεδιασμό στον οποίο διαλέγουμε και λέμε. Είναι και μια ανοιχτή κουβέντα μέσα στην κοινωνία. Άρα ας τους βρούμε εργασία. Να ολοκληρώσουμε. Για να καταλάβουμε δηλαδή. Εσείς θα βοηθήσετε μόνο στην περίπτωση που ο σχεδιασμός κυβέρνησης περιλαμβάνει και το τέλος, το οποίο είναι η κατανομή των μεταναστών στην Ευρώπη με βάση το ΑΕΠ των χωρών. Να είναι προσωρινό. Ακούστε, καταρχήν να σας ρωτήσω κάτι. Είναι λιγάκι δύσκολο. Εσείς επειδή, ίσως επειδή είστε και δημοσιογράφος ετών, να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε δει δηλαδή εσείς στο επίπεδο της στρατηγικής στη χώρα μας κάνανε μια Μαγδαλέζα. Τώρα φεύγει η Μαγδαλέζα. Ποιος είναι ο στρατηγικός. Άρα λοιπόν θα φέρουμε μέσα στην κοινωνία μας, στην ήδη προβληματική τοπική αυτοδιοίκηση που χρωστούν λεφτά. Δεν τους έχουν δώσει λεφτά. Λένε ότι θα έρθουν από την Ευρώπη λεφτά και ποιος θα τα πάρει τα λεφτά. Και θα φέρουμε άλλο ένα πρόβλημα σαν πειραματόζω στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν να είμαστε λίγο σοβαροί. Είναι αυτοδιοίκηση το πρόβλημα. Είναι κεντρικό σύστημα κράτου. Τώρα κεντρικό είναι. Ναι, αλλά ξαναλέω. Σκοντάφτουμε σε ένα βασικό θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν επιλύεται έτσι. Εμείς συζητάμε. Δεν μπορεί ο γενικό σχεδιασμό να είναι στη λεπτομέρειά του κατηρτισμένο απολύτω. Έχετε δει έναν άξονα
σχεδιασμού. Όχι. Εγώ δεν τον έχω δει. Ας μην πάμε στη λεπτομέρεια, ας πάμε στον άξονα. Εγώ έχω και ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο έκανε προχθές. Έλα και να πάμε στον Κορυδαλό, παιδιά. Όπως είδατε συγκεκριμένα. Κάνατε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα απορροφήσει χωρίς να έχει συζητήσει με την τοπική αυτοδιοίκηση. Σωστό είναι αυτό που λέει ο Δημάρχος Τολιά. Κακά τα ψέματα. Η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν τελείω αυτό. Γι' αυτό δεν συζητάνε, ρε παιδιά. Γι' αυτό συζητάνε οι Δήμαρχοι. Σήμερα θα έρθει και υπουργό. Οφείλω να πω ότι με παρέμβαση του Υπουργείου να έρθει στη συζήτηση αυτή η Υπουργός. Έλα ρε Γιώργο να τελειώσουμε το θέμα. Κατά τη γνώμη σας, το ζήτημα της αναγκαίας ενίσχυσης της Ελλάδας για να μπορεί να διαχειριστεί όλο αυτό το θέμα, δηλαδή κόσμο ο οποίος έχει ανάγκη, θα έπρεπε να μπαίνει από την ελληνική κυβέρνηση και στη γενική διαπραγμάτευση. Βεβαίως. Okay. Προφανώς τι. Βεβαίως. Διότι ακούω τα άλλα κόμματα και τον διεθνή παράγοντα που λένε «Α, η διαπραγμάτευση που κάνουμε τώρα αφορά μόνο αυτά. Μην βάζετε θέμα σε εγκεφαλίνου». Οικονομική εννοείται. Ναι, ναι, μην βάζετε θέμα. Το μεταναστευτικό. Μην βάζετε το ένα, μην βάζετε το άλλο. Σχέση γι' αυτό, Γιώργο. Πώς δεν έχει. Σοβαρά μιλάς τώρα. Δεν έχει σχέση. Θα βάλουμε το μεταναστευτικό. Με άλλα λεφτά. Απλώς θα δίνει έτσι και αλλιώς η Ευρώπη τα λεφτά. Για το μεταναστευτικό. Ποιος να διεκδικήσει τα χρήματα για το μεταναστευτικό. Αυτό εννοώ εγώ και να μην παρεξηγηθώ. Δεν λέει, όχι, δεν είναι λεφτά όμως μια ιστορία. Γιώργο, κάνεις λάθος. Αλλά πέρα ακόμα και έτσι. Σου δίνει λεφτά άλλα για αυτό το θέμα. Μισό λεπτό. Έχουμε πρόβλημα και με τις υπάρχουσες δομές για άλλα ζητήματα. Σύμφωνα, θα χαθούμε στο τέλος. Να ρωτήσω κάτι, μια μικρή διευθύνη. Όχι, να μην ρωτήσεις γιατί έχουμε μισό λεπτό. Αμέσως μετά. Θα δικιάζεις την κουβέντα. Μισό λεπτό, παιδί. Δεν είναι και άνθρωπος. Δεν έχω στο τηλέφωνο μια ώρα.